Ο Άγιος Μινάς. Ο Άγιος Μινάς γεννήθηκε το 250 μετά Χριστόν από ειδωλολάτρες γονείς στο Νίκαιο της Αιγύπτου, δηλαδή το σημερινό Κάιρο. Εκείνη την εποχή, στη Ρώμη βασίλευαν ο Μαξιμιανός και ο Διοκλητιανός, οι πιο σκληροί πολέμοι του χριστιανισμού. Όταν ο Μινάς μεγάλωσε, πήγε στην Κιουτάχια της Φρυγίας και κατατάχθηκε στο υπηκό τάγμα των Ρουταλικών, έχοντας για αρχηγό του τον ταξίαρχο Φιρμιλιανό. Τότε αφοσιώθηκε στις τάξεις του στρατού και διακρίθηκε για την ανδρεία του και τη σωματική του δύναμη. Σε εκείνα τα μέρη έμαθε για τον Χριστό και σύντομα πίστεψε στην διδασκαλία του Ιησού και έγινε χριστιανός. Λίγο καιρό αργότερα ξέσπασε φοβερός διωγμός κατά των οπαδών του Ναζωραίου. Ο αυτοκράτορας έδωσε διαταγή να συλλαμβάνονται οι χριστιανοί και αν δεν δέχονται να αλλάξουν την πίστη τους, να τιμωρούνται σκληρά και απάνθρωπα μέχρι θανάτου. Τότε ο Μινάς, θέλοντας να διαμαρτυρηθεί για την άδικη στάση των ειδωλολατρών, έφυγε από το τάγμα που υπηρετούσε και αποφάσισε να ασκητέψει ασχολούμενος με τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό κατέφυγε σε ένα βουνό, μακριά από τα μάτια του κόσμου, και άρχισε να προσεύχεται με περισσότερο ζήλο, να νηστεύει και να μελετά τις γραφές. Η αγάπη και η ευσέβεια του Αγίου για τον Θεό ήταν τόσο μεγάλη που όλα εκείνα τα χρόνια τον παρακαλούσε να του δίνει θάρρος, γιατί επιθυμούσε να ομολογήσει την πίστη του και να χύσει το αίμα του για αυτόν. Σε ηλικία 50 ετών, ο Μινάς, γεμάτος από θερμή πίστη, ένιωσε πως έφτασε η ώρα να ομολογήσει δημόσια τον Χριστό και να λάβει το στεφάνι του μαρτυρίου. Έτσι, κατέβηκε από το βουνό και επέστρεψε στην πόλη την ημέρα που οι ειδωλολάτρες γιόρταζαν και είχαν συγκεντρωθεί όλοι μαζί, πίνοντας κρασιά, απολαμβάνοντας χορούς και βλέποντας θεάματα και αγώνες υποδρομίας. Τότε στάθηκε στη μέση του πλήθους και φώναξε: «Λάτρεις των ειδώλων, μάθετε καλά πως ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, ενώ τα αγάλματα που προσκυνάτε είναι ξύλινα και άψυχα». Όταν οι ειδωλολάτρες άκουσαν τα λόγια του Αγίου, τον άρπαξαν και τον πήγαν στον διοικητή της πόλης, τον Πύρο, ο οποίος παρακολουθούσε από τον θρόνο του τη γιορτή. Τότε εκείνος διέταξε να τον φυλακίσουν μέχρι την επόμενη μέρα. Μόλις ξημέρωσε, ο διοικητής κάλεσε τον Άγιο για να τον ανακρίνει και να μάθει ποιος ήταν. Εκείνος τότε απάντησε: «Ονομάζομαι Μινάς, κατάγομαι από την Αίγυπτο και κάποτε ήμουν στρατιώτης. Βλέποντας όμως πως εσείς οι ειδωλολάτρες είστε ασεβείς στον Θεό και τον μάχεστε, άφησα τα αξιώματά σας και κατέφυγα στο βουνό ζώντας ασκητικά. Τώρα βρίσκομαι μπροστά σας για να ομολογήσω πως ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός». Τότε ο Πύρος τον κατηγόρησε ότι βλασφήμισε τους θεούς, αλλά και ότι λιποτάκτησε από τον στρατό. Γι' αυτό του πρότεινε να ζητήσει συγχώρεση από τον αυτοκράτορα για την ασέβεια που έδειξε, να προσκυνήσει τα είδωλα και τότε, αν θέλει, θα μπορέσει να επιστρέψει ξανά στο υπηκό του τάγμα. Αλλά ο Άγιος απάντησε με παρησία: «Μην νομίζεις, άρχοντα, ότι ήρθε εδώ για να μου δώσεις τιμές και δώρα, ούτε να πιστέψεις ότι θα με κάνεις ποτέ δούλο του διαβόλου, ο οποίος κρύβεται πίσω από τα άψυχα ειδωλά σας. Μα βρίσκομαι εδώ για να ομολογήσω τον μόνο αληθινό Θεό
και σωτήρα μας Ιησού Χριστό, που θα βασιλεύει εις τους αιώνες, και μακάριος θα είναι αυτός που θα τον πιστέψει και θα τον ακολουθήσει μέχρι τέλους». Εξοργισμένος ο Πύρος από τα λόγια του Μινά, έδωσε εντολή να τεντώσουν το σώμα του Αγίου, δένοντάς τον από τα τέσσερα άκρα του και να τον μαστιγώσουν αλίπητα με βούνευρα. Οι στρατιώτες εκτέλεσαν αμέσως τη διαταγή και το μαστίγιο άρχισε να χαρακώνει τις άρκες του Αγίου Μινά καθώς έπεφτε με δύναμη πάνω του, μα εκείνος δεν φοβόταν τον πόνο, γιατί ο Θεός τον ενθάρρυνε να αντέξει στα μαρτύρια για να πάρει αξίως το ολόλαμπρο στεφάνι του μαρτυρίου. Εκεί που βασάνιζαν τον Άγιο, έτυχε να τον δει ένας παλιός του φίλος, ο Πηγάσιος. Τότε τον πλησίασε και του είπε: «Δε βλέπεις, δύστυχε, ότι το σώμα σου έχει ξεσκιστεί από τα χτυπήματα και ότι σε λίγο θα πεθάνεις? Πήγαινε λοιπόν και προσποιήσου ότι προσκυνάς τα είδωλα για να γλιτώσεις τον θάνατο». Αλλά μόλις τον άκουσε ο Μινάς, είπε θυμωμένα: «Πώς μπορώ να αρνηθώ την αλήθεια και να δεχτώ το ψεύδος? Είναι τυφλά τα μάτια της ψυχής σου, Πηγάσιε, και δεν μπορούν να δουν το ανέσπερο φως του Χριστού. Γι' αυτό με συμβουλεύεις τόσο λανθασμένα. Αξίζει ο θάνατος του σώματος για την υπεράσπιση της αλήθειας, αλλά είναι άχρηστη αυτή η ζωή αν υποστηρίζεις το ψέμα και την πλάνη». Όταν είδε ο Πύρος πως ο Μινάς δεν δεχόταν να ζητήσει συγνώμη από τον Αυτοκράτορα, θύμωσε ακόμα πιο πολύ και διέταξε να τον δέσουν σε ένα δοκάρι και να ξεσκίσουν το σώμα του με σιδερένια νύχια. Αμέσως, δύο αδίστακτοι στρατιώτες άρχισαν να κομματιάζουν τον μάρτυρα. Ο Άγιος υπέμενε αγόγγιστα και με μεγάλη καρτερικότητα τους ανυπόφορους πόνους. Κατόπιν, ο τύραννος διοικητής έδωσε εντολή να τρίψουν πάνω στις πληγές του μάρτυρα τρίχινα σακιά για να γίνει το βασανιστήριο πιο φοβερό. Όμως ο Άγιος, σαν να μην αισθανόταν τίποτα, προσευχόταν χαρούμενος και έλεγε τους λόγους του Ευαγγελίου: «Μη φοβάστε αυτούς που θα βλάψουν και θα θανατώσουν το σώμα σας, γιατί την ψυχή σας δεν θα μπορέσουν να την αφαιρέσουν». Σαν είδε ο σκληρόκαρδος Πύρος πως αυτό το βασανιστήριο έμοιαζε με παιχνίδι για τον Μινά, παρήγγειλε να κάψουν με αναμένες λαμπάδες τις πληγές του και όλο το σώμα του. Έτσι οι δήμοι άναψαν δαδιά και άρχισαν να του καίνε τα χέρια, τα πόδια, το στήθος, τα πλευρά και την πλάτη, ενώ ο αέρας μύριζε καμένη σάρκα. Η πόνη ήταν αβάστακτη, αλλά ο Θεός δυνάμωνε τον Άγιο για να αντέξει και σε αυτό το απάνθρωπο μαρτύριο. Ύστερα, ο φθονερός διοικητής, για να κάμψει το γενναίο φρόνημα του Αγίου, πρόσταξε να ρίξουν στο χώμα σιδερένια τριβόλια και να τον σύρουν γυμνό πάνω σε αυτά. Το μαρτύριο κράτησε για πολλή ώρα, αλλά ο Άγιος υπέμενε δοξάζοντας τον Θεό. Τότε ο Πύρος διέταξε να δίρουν αλίπητα στο κεφάλι και τον λαιμό τον μάρτυρα με ραβδιά που είχαν αγκάθια, έτσι ώστε να ξεσκίζεται το πρόσωπό του και να αιμορραγεί ασταμάτητα. Στο τέλος ο διοικητής κατάλαβε πως δεν μπορούσε να πείσει τον Μινά να προσκυνήσει τα είδωλα, γι' αυτό διέταξε να τον αποκεφαλίσουν έξω από την πόλη. Στο δρόμο, ο Άγιος συνάντησε κάποιους χριστιανούς και τους ζήτησε κρυφά, μόλις πεθάνει, να μεταφέρουν το σώμα του στην πατρίδα του, την Αίγυπτο. Όταν έφτασαν στον τόπο εκτέλεσης, ο μάρτυρας γονάτισε και ευχαρίστησε τον Θεό
που τον βοήθησε να κρατήσει την πίστη του μέχρι τέλους και να υποφέρει για χάρη του. Ύστερα, οι στρατιώτες τον αποκεφάλισαν και έκαψαν το λειψανό του. Η ψυχή του Αγίου παραδόθηκε στα χέρια του Θεού, ενώ ό,τι απέμεινε από το σώμα του, το παρέλαβαν κάποιοι χριστιανοί και το μετέφεραν στην πατρίδα του, όπως εκείνος είχε ζητήσει. Στο δρόμο, η καμήλα που μετέφερε το λείψανο του μάρτυρα σταμάτησε και δεν προχωρούσε με τίποτα. Έτσι, όλοι κατάλαβαν πως εκεί έπρεπε να τον θάψουν. Αργότερα, εκείνο το μέρος ονομάστηκε El Alamein, δηλαδή τόπος του Μινά, και ο Άγιος έγινε πολιούχος και προστάτης εκείνης της πόλης. Επίσης, είναι πολιούχος του Ηρακλείου στην Κρήτη, διότι οι κάτοικοι σεβόταν τον Άγιο και από το 1600 μετά Χριστόν έχτισαν περικαλή ναό στο όνομά του για να τον τιμούν. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Μινά κάθε χρόνο στις 11 Νοεμβρίου, η μέρα που αποκεφαλίστηκε. Ο Άγιος Μινάς έχει κάνει πολλά θαύματα μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι τον τιμούν και τον σέβονται. Παλαιότερα, συνήθιζαν να πηγαίνουν οι άρρωστοι, οι παράλυτοι και οι δαιμονισμένοι στην εκκλησία του Αγίου, κάνοντας αγρυπνία όλο το βράδυ για να τον παρακαλέσουν να τους θεραπεύσει και πολύ συχνά γινόταν το θαύμα. Κάποτε έτυχε να βρίσκονται μεταξύ των άλλων ένας κουτσός άνθρωπος και μία άλαλη γυναίκα. Τα χαράματα ο άντρας αποκοιμήθηκε και είδε σε όνειρο τον Άγιο Μινά που του είπε «Πήγαινε ακούμπησε το πανοφόρι εκείνης της γυναίκας και θα γίνεις αμέσως καλά». Ο άνθρωπος ξύπνησε αμέσως και καταχαρούμενος πλησίασε τη γυναίκα για να αγγίξει το πανοφόρι της. Τότε όμως η μουγκή γυναίκα που ένιωσε κάποιον να την ακουμπά τρόμαξε και άρχισε να τσιρίζει. Αλλά τότε από τις φωνές της γυναίκας τρόμαξε και ο παράλυτος και άρχισε να τρέχει. Ύστερα από αυτό το γεγονός, όσοι βρισκόταν εκεί γύρω έμειναν έκπληκτοι από το θαύμα και ευχαριστούσαν τον Θεό και τον Άγιο με μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Επίσης, ο Άγιος Μινάς προστάτεψε πολλές φορές το Ηράκλειο από τους διάφορους εχθρούς που τόλμησαν να βλάψουν τους Ηρακλειώτες. Το 1826, οι Τούρκοι που βρισκόταν στο Ηράκλειο αποφάσισαν να επιτεθούν στους Έλληνες την ημέρα του Πάσχα, όπου όλοι θα ήταν άοπλοι και μαζεμένοι στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Έτσι, την ώρα που ο Μητροπολίτης Καλλίνικος διάβαζε το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως του Κυρίου, οι Τούρκοι περικύκλωσαν την Εκκλησία και ετοιμάστηκαν να κατασφάξουν τους πιστούς χριστιανούς και να λαιλατήσουν ό,τι πολύτιμο κοιμήλιο έβρισκαν. Αλλά τότε παρουσιάστηκε ένας καβαλάρης με στρατιωτική στολή και άσπρα γένια και με το ξύφος του άρχισε να τους κυνηγά και να τους καταδιώκει, ώστε έντρομοι όλοι οπισθοχώρησαν. Εκείνοι, όταν είδαν την εικόνα του Αγίου Μινά, τον αναγνώρισαν και από τότε τον σεβάστηκαν και κάθε χρόνο προσέφεραν στην εκκλησία του διάφορα δώρα. Αλλά και στη γερμανική κατοχή, τον Μάιο του 1941, όταν οι εχθροί βομβάρδιζαν την Κρήτη, ο Άγιος φύλαξε το ναό του όταν δύο βόμβες έπεσαν στην αυλή της εκκλησίας, αλλά θαυματουργικά καμία δεν εξεράγει. Έτσι γλίτωσαν οι χριστιανοί που κατέφευγαν συχνότατα σε αυτή την εκκλησία για να προσευχηθούν και να προφυλαχθούν από τους βομβαρδισμούς.